Η κυρία Κοτσάκη είναι επιμελήτρια στην τέρτη παθολογική κλινική στο νοσοκομείο Αττικό, καταξιωμένη παθολόγος, η οποία έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια με τις λοιμόξεις, λοιμοξιολόγος και επίσης με ευρύ ερευνητικό πεδίο και θα μας μιλήσει για κάτι το οποίο είναι δύσκολο. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι την κορτιζόνη και τα αντιβιωτικά εύκολα τα ξεκινάμε, δύσκολα τα κόβουμε. Για το θέμα λοιπόν αυτό, την αφιβολία στη χορήγηση αντιβιωτικών και τι να κάνουμε, Σα ακούμε. Να ευχαριστήσω με τη σειρά μου ε, από καρδιά για την πρόσκληση. Να ευχαριστήσω και το Προεδρείο, μέντορε μου και στην Παθολογία και στι Λιμόξει πολλά χρόνια. Πολύ αγαπημένοι. Ευχαριστώ για την πάσα, θα το πω λαϊκά, κύριε Παπαδόπουλε, ε, γιατί είναι αυτό που είπατε, ότι τα αντιβιωτικά μάλλον τα έχουμε λίγο εύκολα. Γιατί όταν είδα τον. Ε, ε, ο τίτλο τη ομιλία, λέω εντάξει, υπάρχει δίλημα στα αλήθεια. Για κοιτάξτε λιγάκι τα δεδομένα. Δείτε λοιπόν πού βρίσκεται η Ελλάδα στην κατανάλωση των αντιβιωτικών. Δυστυχώ πάρα, πολύ, ε, δυστυχώς, πάρα πολύ ψηλά. Τελικά όμω, όταν έχουμε το δίλημα αυτό, χορηγώ, δεν χορηγώ αντιβιωτικά, τι κάνω, πώ τα χορηγώ, τέσσερα είναι τα κλειδιά για την όρθια χρήση του. Η έγκυρη έναρξη, το timing. Αποκλιμάκωση. Όπου μπορώ να κάνω αποκλιμάκωση, πρέπει να την κάνω. Στοχευμένη. Μα βοηθάει τόσο πολύ ο μοριακό έλεγχο που τόσο ωραία μα τα ανέλησε η κυρία Γιανισιώτη. Και η βράχυνση. Πλέον τα σχήματα, θα μα τα πει νομίζω η εξαιρετική κυρία Κυριαζοπούλου στο τέλο, είναι μικρά, βραχαία σχήματα αντιβιωτικών. There is only do or do not. There is no try. Αυτό θα πούμε λοιπόν. Τώρα, δεν υπάρχει δίλημα πότε. Σε τρεις περιπτώσεις. Στη σύψη, στη σοβαρή λίμωξη και στη βακτηριεμία. Εκεί, όπως είπε και η κυρία Γιάννη Σιώτη, ο χρόνος κοστίζει και κοστίζει σε ζωή. Αυτό, ε, αναφέρθηκε η κυρία Γιάννη Σιώτη σε αυτό, είναι μια πάρα πολύ γνωστή και πάρα πολύ ωραία μελέτη είναι, ε, του, του Κούμαρ. 2.713 ασθενεί με συρτική καταπληξία. Βρέθηκε λοιπόν ότι για κάθε ώρα που καθυστερούμε στη χορήγηση των αντιμικροβιακών, μειώνουμε την πιθανότητα ο ασθενή μα να ζήσει κατά 7,3%. Βέβαια, εδώ πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μα ότι ε, αυτή η σχέση μεταξύ χρόνου έναρξη και τελική έκβαση αφορούσε ασθενεί που έλαβαν στοχευμένη αντιμικροβιακή αγωγή. Και πώ μετράμε αυτόν τον χρόνο τελικά, του πότε δίνω. Είναι αυτό που λέμε door to needle. Εδώ είναι οι οδηγίες του Surviving Sepsis Campaign. Υπάρχει το 3-hour bundle που αφορά τα αντιβιωτικά. Βλέπουμε, μετράμε το γαλακτικό, αιμοκαλλιέργειες, αντιβιωτικά, υγρά. Και στο 6-hour bundle υποτίθεται ότι αυτό, το, η πρώτη δεσμίδα ενεργειών, μας έχει δώσει το χρόνο για να προχωρήσουμε στα πιο εξωτικά, να μετρήσουμε τώρα εμείς, ε, κεντρικές φλεβικές, saturation ξέρω, φλεβικό κτλ. Και τι είναι λοιπόν αυτό το door to needle, Είναι ο χρόνος που μεσολαβεί από την εισαγωγή του ασθενού, όχι την εισαγωγή του ασθενού στο ράντζο, στο διάδρομο στην κλινική, την εισαγωγή του ασθενού στο νοσοκομείο, η ώρα που πέρασε την πόρτα των τεπ, μέχρι την ώρα που πέρασε από τη φλέβα του το αντιδιωτικό. Και λέμε λοιπόν, λέει η βιβλιογραφία, ότι για αυτό το χρόνο έχουμε περίπου τέσσερις ώρες για σοβαρές λοιμόξεις. Λίγο δεν είναι. Είναι λίγο και γιατί είναι λίγο. Γιατί, Γιατί η οργανική δυσλειτουργία η οποία θα οδηγήσει στη σύψη ξεκινά προφανώ ώρε πριν τι πρώτε κλινικέ εργαστηριακέ ενδείξει. Πόσε ώρε, ρε παιδιά, δηλαδή σε πόσε ώρε ένα ασθενή που έχει λίμωξη θα κάνει τελικά σύψη. Σε περισσότερε περιπτώσει, ναι, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Και στι περισσότερε περιπτώσει δεν μπορούμε να καθορίσουμε και το σημείο μη επιστροφή. Διότι θεοί δεν είμαστε, υπάρχει και σημείο μη επιστροφή για τον ασθενή. Ε, Τονίζουμε όμω ότι σε ασθενεί που το είδο τη λίμωξη είναι σε θέση που έχει μεγάλο κίνδυνο για μία αναστρέψιμη οργανική βλάβη, α πούμε, μία ενοφθαλμίδα, μία μηνυγκίτιδα, ναι, δεν καθυστερούμε. Μια αν έχουμε μία οστομιελίτιδα, αν έχουμε ενδοκαρδίτιδα, μπορούμε να καθυστερήσουμε. Και όλο αυτό ο πρόλογο αφορά αυτήν εδώ τη δημοσίευση που είχε αυτή το καταπληκτικό, ε, καταπληκτική για μένα εικόνα η οποία δείχνει αυτό το συνεχέ, που ξεκινάει με το συστηματικό φλεγμονώδε σύνδρομο που ξεκινάει αυτό ο πυρετό στο σπίτι. Έχουμε, γιατί έχει λίμωξη ο ασθενή μα, εξελίσσεται στη σύψη, εξελίσσεται στη θετική καταπληξία, εξελίσσεται στο point of no return. Και βρήκανε λοιπόν οι ερευνητέ ότι οι ασθενεί που είναι πάνω από 65 που έχουν συνοσυρότητες, δηλαδή τσάρσον πάνω από 4, σημαίνει σημαντικές συνοσυρότητες, έτσι ή κάποιο βαθμό ο ε, ανοσοκαταστολή, βάζουν εδώ και το έντονο εργαστηριακό φλεγμονώδες προφίλ, μπορεί να φαίνονται κλινικά σταθεροί, αλλά η λίμωξη μπορεί να εξελιχθεί εντός μερικών ωρών. Οπότε ναι, εκεί το χρονικό περιθώριο είναι μικρό. Είναι οι τρεις-τέσσερις ώρες που είπαμε. Και εντάξει, για τη σύψη το ξέρουμε, έχουμε τα εργαλεία να τη δούμε, να τη διαγνώσουμε. Εντάξει, είπαμε τι κάνουμε στην σοβαρή λίμωξη. Εντάξει, και πώ ξέρω λοιπόν ότι ο ασθενή μου έχει βακτηριεμία, που επίση πρέπει να δράσω γρήγορα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η έρευνα από του ε, Δανού. Έρχεται από τη Δανία αυτή η έρευνα. Ε, δεν είναι έκπληξη ότι έρχεται από τη Δανία, γιατί αν ανατρέξετε στην ε, βιβλιογραφία, οι Δανοί γενικά αγαπούν πάρα πολύ το τριάζ, πάρα πολύ το patient stratification και ποιο θα στραβώσει και πώ θα τον διακρίνω και πού θα τον πάω. Οπότε έχουν μια, αυτή μια, μια τεράστια μελέτη 3.100 ασθενών. Ε, επίσης, λοιπόν, οι Δανείοι αγαπούν τα σκορ. Εμείς στην Ελλάδα μάλλον δεν τα αγαπάμε και πολύ. Ε, αλλά βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή τη μελέτη. Θα δείτε στην επόμενη διαφάνεια. Το πρώτο είναι ότι αυτοί είναι ασθενείς που ο θεράπων έκρινε ότι πρέπει να ληφθούν αιμοκαλλιέργειε. Άρα ήταν ασθενεί που είχαν παράγοντε κινδύνου για βακτηριαμία. Δηλαδή αυτό ήταν το inclusion, ότι έκρινε ο θεράπων ότι θα πάρουν αιμοκαλλιέργεια. Άρα προφανώ ήταν ασθενεί οι οποίοι είχαν ε, καθετήρε, ίσω έμοιαζαν συμπτικοί, ε, ήταν αιμοκαθερώμενοι. Και συνέκριναν τέσσερα σκορ. Τα νιου, τα οποία στην πραγματικότητα είναι κάτι σαν το Q σόφα. Ε, το M σόφα, το οποίο είναι ένα απτάνατροποποιημένο σόφα, στο οποίο μετρούσαν μόνο τη στολική αρτηριακή πίεση και το εργαστηριακό κρεατινίνη, μπιλρούμπιν, εμοπετάλια και, και τη Γλασκόβη. Και αυτά τα δύο σκορ, αυτό είναι το νιου που βλέπετε, respiratory rate, saturation, heart rate, τη Γλασκόβη και θερμοκρασία. Ε, και το sfi και το SF, ε, SFI2, SFI το οποίο το βλέπετε αριστερά, το πρώτο είναι πάρα πολύ απλό, μόνο πίεση και αν έχει ο ασθενή ταχυκαρδία, ενώ το SF2 είχε και ένα βασικό εργαστηριακό προφίλ. Ποιο ήταν λοιπόν το σημαντικό έβριμα, τι μου άρεσε δηλαδή πολύ σε αυτή τη δημοσίευση, Έκαναν μία καμπύλη ροκ και τι είδανε, είδανε ότι τελικά και τα τέσσερα σκορ τα πήγαιναν περίπου. Εξίσου καλά στην πρόβλεψη ότι ο ασθενή μα θα έχει βακτηριαμία. Εντάξει, το SF2 τα πήγαινε καλύτερα, γιατί είχε και όλο το εργαστηριακό προφίλ, είχε τα λευκά. Ε, αλλά τελικά, ε, ακόμη και απλά εργαλεία, σε συνδυασμό με του παράγοντε κινδύνου, μπορούν να προβλέψουν ε, με. με, με αξιόπιστη, θα έλεγα ακρίβεια, την πιθανότητα ο ασθενή μα να έχει βακτηριεμία. Εδώ μα έρχεται από το Society of Critical Care Medicine ένα απλό αλγόριθμο που μπορούμε να τον έχουμε και στην τσέπη μα. Είναι η μία ώρα για την οποία μιλήσαμε πάρα πολύ ε, διεξοδικά. Και εδώ, όταν δεν έχεις καταπληξία, και δεν είσαι όμω σίγουρο ότι η ασθενή σου έχει σύψη... ότι έχει και τρει ώρε να κάνει το workup σου. Και ωραία, έχω αποφασίσει να χορηγήσω αντιδιωτικά. Τι αντιδιωτικά θα χορηγήσω, Υπάρχει το ενημερωτικό δελτίο για τη ύψη από την ελληνική ομάδα μελέτη τη ύψη. Δεν ήθελα να επεκταθώ πολύ στο τι ευρέω φάσματο αντιμικροβιακή αγωγή θα χορηγήσουμε. Υπάρχει ο ιατρικό οδηγό τη ελληνική εταιρεία χημειοθεραπεία από τον νεόφο οδηγό μα για την πρωτοβάθμια και να πω τώρα που. Όλοι έχουμε application στα κινητά μας ότι ο ατρικός οδηγός για... από την Ελληνική Εταιρεία Χημιοθεραπείας ε, είναι το βελάκι, δεν ξέρω, εδώ. Αυτό που λέει digital AMS που μπορούμε να το κατεβάσουμε και είναι application στο κινητό μας. Και ωραία, ωραία τα είπαμε πότε δεν μπορούμε να περιμένουμε, πότε αγχωνόμαστε, πότε χορηγούμε, τελικά πότε μπορούμε να περιμένουμε. Υπάρχει και το ανάστροφο στο δίλημα αυτό. Και εδώ πέρα, αυτοί οι ερευνητέ είχαν στην, εμ, στο άρθρο τους ένα πολύ συνηθισμένο για όλους μας κλινικό σενάριο. Ένας λοιπόν 54χρονος ασθενής, μη καπνιστής, διαβητικός, έρχεται στα επίγοντα γιατί έχει δίχα, έχει απόχρεμση και έχει πυρετό εδώ και πέντε μέρες. Του λες εσύ, καλά μου, πέντε μέρες έχεις πυρετό, γιατί ήρθε σήμερα. Απαντάει ο καημένο ασθενή, γιατί την προηγούμενη νύχτα είχα τόσο βήχα που δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Από την αντιμικροβιακή του αγωγή παίρνει ένα γλυκοφά, τίποτα. Από τα ζωτικά του έχει, έχει, πυρετό, έχει μια ήπια ταχύπνια και είναι και λίγο ταχύκαρδο. Έχει καλά αέρια. Του βάζουν ένα νωρό οι νοσηλεύτριε μέχρι να έρθει η ώρα του να εξεταστεί. Όμω είναι ήδη τέσσερι ώρε τα επίγοντα, γιατί είναι μια δύσκολη νύχτα στα επίγοντα και ο ασθενή δεν έχει εξεταστεί, δεν έχουμε πάρει εργαστηριακά, δεν έχουμε κάνει ακτινογραφίε. Φυσικά δεν έχουμε δώσει αντιβιωτικά. Και αναρωτήθηκαν εδώ οι ερευνητέ, θα πρέπει να αγχωθούμε που αυτό ο άρρωστο δεν έχει πάρει ακόμα τα αντιβιωτικά του. Και έκαναν λοιπόν μια μετανάλυση, στην οποία ξεκίνησαν τα άρθρα, αυτές, αυτές από τα 5.000 άρθρα, αυτέ τι περίφημε δημοσίε που ξεκινάνε από 3.000-5.000 και κόβουν, 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 κόβουν. Και τελικά καταλήξανε σε 13 μελέτε. Και βλέπετε στη δεξιά εικόνα, που μπορεί να φαίνεται λίγο περίπλοκη, αλλά αυτό που θα κρατήσουμε ήταν από, τη, από το A προς το D, ε, ήταν οι μελέτες οι οποίες είχαν όλο και πιο αξιόπιστο σχεδιασμό. Δηλαδή, αν είτε... Αν δείτε, το A είναι uncontrolled retrospective, το B είναι controlled retrospective, μετά είναι uncontrolled prospective και controlled prospective. Οπότε τι καταλήξανε, ότι ενώ αρχικά από το A που είναι μελέτε που ο σχεδιασμό του είναι πιο απλό, φαίνεται να υπάρχει ένα μικρό όφελο ω προ τη χορήγηση αντιβιωτικών, όσο κατεβαίνουμε στο πιο αξιόπιστο σχεδιασμό, φαίνεται ότι αυτό το όφελο εξαφανίζεται. Άρα, ενώ εντάξει, okay, ενθαρρύνουμε τη γρήγορη ε, χορήγηση αντιβιωτικών στην μια πνευμονία της κοινότητας, ε, φαίνεται ότι αυτό δεν επιβεβαιώνει ότι τελικά το να καθυστερήσουμε θα έχει επίπτωση στη θνητότητα. Εδώ αυτή είναι μια διαφάνεια για να θυμίσουμε ότι κάθε πυρετός δεν είναι λίμοξη και κάθε λίμοξη δεν είναι σύψη. Άρα το χρόνο για να κάνουμε ε, διαγνωστικές εξετάσεις, το να δούμε τον άνθρωπο, να τον εξετάσουμε, είναι χρόνος που τον χρειαζόμαστε. Και εδώ πέρα έρχεται μια άλλη πάρα πολύ ωραία δημοσίευση που λέει πρακτικά περίπου τα ίδια, είναι το 22. Και λέει λοιπόν ότι όλες αυτές οι μελέτες που μας αγχώνουν και μας λένε δώστε αντιδιωτικά όσο δεν δίνετε σκοτώνετε τον άρρωστό σας Φαίνεται ότι μερικέ φορέ δεν προσαρμόζονται επαρκώ στι υποκείμενε συνοσυρότητε και στη βαρύτητα τη κατάσταση. Ο άρρωστο με τον Τσάρλσον 4, που είναι 80 χρονών και είναι στο φορείο Χάλια, δεν είναι ίδιο με τον προηγούμενο ασθενή μα που είναι καθιστό και που μόλι του βάλαμε τον όρο έχει 100 σφίξ και 97 κορισμό. Επίση, αποτυχάνουν να λάβουν υπόψη τα αντιδιωτικά που δένται σε ασθενεί χωρί λίμωξη. Γιατί όταν υπάρχει διασύνη να δώσω αντιβιωτικά, θα τα δώσω και, και τα αντιβιωτικά δεν είναι αθώα. Δεν θα μιλήσω για την επίπτωση στο μικροβίωμα καθόλου. Θα μιλήσουν, θα μιλήσουν σε αυτό το συνέδριο περισσότερο και διεξοδικά άλλοι συνάδελφοι εκλεκτοί. Δεν είναι αθώα γενικά, εντάξει, πατοτοξικότητα, νεφροτοξικότητα, αντοχή, λοιπόν, και... Όταν μιλάμε επίση για καθυστέρηση, πολλέ φορέ δεν την καθορίζουν επακριβώ. Δηλαδή το time to needle είναι άλλο το 6 ώρε, άλλο, το, άλλο το 8 και άλλο το 16. Μπήκε ο ασθενή μου το βράδυ και μπαίνουν τα αντιβιωτικά στι 6 το πρωί, που θα γίνει η πρωινή νοσηλεία και βολεύει την νοσηλεύτρια να το βάλει. Ε, οπότε προσαρμόζουμε την επίγουσα χορήγηση και σε ασθενεί σταθερού τελικά μπορούμε να περιμένουμε. Αυτό μα λέει. Και Μα το αποδεικνύει πάλι 8.828 hits για να καταλήξουν σε 39 review και σε 60 ε, άρθρα που περιλάμβαναν μπορώ να πω και βαριές λιμόξεις όπου κατέληξαν σε αυτό τον αλγόριθμο που μας λέει τι, πρακτικά τα ίδια. Είναι ο στενής ουσυπτικός, έχει γαλακτικό, έχει υπόταση, μην καθυστερείς, δεν έχει. Έχει μηνυγκίτιδα, έχει ενδοφθαλμίτιδα, μην καθυστερεί. Είναι όμω όμως είναι σταθερό, σου λέει λοιπόν ότι μπορεί, αφού είναι σταθερό, να περιμένει 4 με 8 ώρε και να κάνει. Τι να κάνει, μοριακό έλεγχο, μα είπε η κυρία Γιαννησιώτη, να πάρει τι μοκαλλιέργειέ σου, να κάνει την ακτινογραφία σου, να κάνει έναν υπέρηχο και να ολοκληρώσει το work-up του ασθενού. Και ωραία, μιλήσαμε για το πότε θα βάλουμε αντιβιωτικά. Πότε όμω δεν θα τα βάλουμε. Εδώ που είναι το... Εκεί δυσκολευόμαστε, λοιπόν, οι γιατροί. Λοιπόν, ε, δεν θα τα δώσουμε στο κρυολόγημα, το ξέρουμε. Δεν θα το δώσουμε στον COVID. Η κυρία Καβαθά έχει δώσει μεγάλο αγώνα. Δεν θα το δώσουμε στη βροχίτιδα, ούτε στη βροχίτιδα των παιδιών. Δεν έχει φανεί να ωφελεί. Τώρα στη μέση οτίτιδα υπάρχει ένας Υπάρχει ένα maybe από το CDC. Γιατί, γιατί αν είσαι ενήλικα με μέση οτήτηδα, εντάξει, θα πάρει αντιδιωτικά. Εάν είσαι όμω παιδί που έχει ήπια οτίτιδα. δηλαδή έχει αυτό που το παδάκι κρατάει λίγο το αυτί του, δεν έχει πυρετό, μπορεί να κάνει αυτό που περιμένει για 48 ώρε με αποσυμφορητικά και αντιφλεγμονώδη. Και υπάρχει πολλή βιβλιογραφία ότι μια χαρά πάνε τα παιδάκια, συμπεριλαμβανομένων και των δικών μου. Ε, παραρινοκολπίτιδες Όλοι θα κάνουμε μια παρανοκολλίτεδα μετά από ένα κρύωμα. Δεν σημαίνει ότι θα πάρουμε αντιβιωτικά. Θυμάμαι η καθηγήτρια η κυρία Γιαμαρέλου που έλεγε παιδί μου, να καθαρίσουμε τη μητούλα, να περιμένουμε, δεν είναι κάτι. Στρεπτοκοκική αμυγδαλίτεδα, όχι, θα δώσουμε αντιβιωτικά. Ε, συνεχίζουμε λοιπόν. Ασυμπτωματική βακτηριουρία, όχι, όχι, όχι και πάλι όχι που μα έρχονται νέε κοπέλε και έχουν πάρει του κόσμου τα αντιβιωτικά και έχουν κάνει 57 τρισεκατομμύρια καλλιέργειε. Για τον COVID τα Τώρα στη γαστρεντερίτιδα είναι και πάλι όχι, με την εξαίρεση. Α, είναι πάνω από έξι κενώσει. Έφαγα ένα έξι. Πυρετό, αιματηρέ κενώσεις, ανοσοκατεσταλμένοι. Λοιπόν, γιατί antibiotics kill bacteria, not your anxiety. Λοιπόν, και εδώ είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δημοσίευση, η οποία αν δείτε λοιπόν τη χρονολογία είναι του 1952. Και πού καταλήγει λοιπόν αυτός ο συγγραφέας, ο οποίος κατηγορούσε τους συναδέλφους του για άσκοπη χρήση αντιμικροβιακών το 1952 και γράφει «Let anyone attempt to use one of them» Τι τώρα υπήρχε πενικυλίνη, στρεπτομικίν και σουλφοναμίδες. Αν τα χρησιμοποιείτε λέει, για ένα κρυολόγημα, κάποια στιγμή στο μέλλον δεν θα έχουμε αντιδιωτικά για τη συψεμία εντυπωσιακό. Και θέλω να κλείσω αυτή την ομιλία, ε, μάλλον δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω σε αυτή την ομιλία, ότι σε αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό της ορθολογικής χρήσης των αντιβιωτικών, πού, πότε, γιατί τα ξεκινάω, πότε τα τροποποιώ και πότε τα κόβω, δεν μπορούμε να το κάνουμε σωστά χωρίς τη ΣΟΕΚΟΧΑ. Λοιπόν, αναγνώριση ασθενών με σύψη, με σοβαρέ λοιμώξει, MDR. Ποιο είναι ο πολλασμό στο νοσοκομείο, Έχω MRSA, τι έχω, έχω KPC, έχω NDM. Όλα αυτά είναι η ΟΕΚΟΧΑ. Κανονικά η ΟΕΚΟΧΑ στο εξωτερικό καταγράφουν και το time to needle. Αποκλιμάκωση και βέλτιστη διάρκεια χορήγηση και αυτά στο αναντικατάστατο έργο του. Και γι' αυτό. Ε, στο Αττικό Νοσοκομείο θα πω ότι ο ΕΚΟΧΑ κάνουν τρομερή δουλειά, η οποία παρουσιάστηκε και πρόσφατα στο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμόξεων, όπου εντάξει, πέρα από την αντοχή, πέρα από τη βοήθεια στον άρρωστο, δεν πρέπει να ξεχνάμε και το κόστος και πόσο εκόχα έσωσε σχεδόν σε εκατομμύριο ευρώ, κυρία Καβαθά. Δεν ξέρω, πρέπει να πάρουμε πρίμο όμως με αυτά. Συμπερασματικά, τα είπαμε, σύψη, σοβαρές λοιμόξεις, απαιτούν άμεση χορήγηση αντιβιωτικών ασθενεί με σταθερή κλινική εικόνα μα δίνουν το χρόνο ε, για περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο. Γιατί εντάξει, εθαρρύνεται η γρήγορη χώρα τη μικροεπαγωγή, αλλά υποβαθμίζεται η έννοια του επίγοντος και θα μου επιτρέψετε λίγο να πω κάτι, ότι ζούμε σε αυτή την εποχή που έχουμε τα application, τους αλγορίθμους, τα guidelines, ε, αλλά τελικά νομίζω ότι σε όλα τα ιατρικά διλήμματα ε, η απάντηση βρίσκεται στον ασθενή. Και δεν θα ξεχάσω ότι ήμουν σε ένα φοβερό debate αυτό το τρίτο κύμα του COVID μεταξύ εντατικολόγων που διαφωνούσαν σχετικά με την πρώιμη διασωλήνωση, την αργότερη διασωλήνωση. Υπήρχε ένα χαμό τότε και σηκώνεται ο κύριο Πρεκατέ, διευθυντή τη ΕΜΕΘ και είπε κάτι ε, το οποίο ακούστηκε απλό, αλλά για μένα αυτή είναι η ουσία τη ιατρική και είπε: Εγώ θα διασωληνώσω όταν ο ασθενή ζορίζεται. Λοιπόν. Ε, δεν χρειάζεται κάθε λίμωξη αντιμικροβιακή κάλυψη, όχι στιογενείς λιμώξεις. Είπαμε για το χρόνο, για το τάργκετ, τη σωστή διάρκεια. Και φυσικά, ε, η ομάδα σου εκόχα αν Τα ευραίους φάσματα ως αντιβιωτικά δεν αντικαθιστούν φυσικά την ορθολογική σκέψη. Και θα κλείσω την ομιλία και ελπίζω να μην σας κούρασα. Ε, γιατί φαίνεται ότι τελικά για το decision making... Ξέρουμε ότι πρώτη φορά μίλησε ο Ιπποκράτης και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό ότι αυτό που είπε ο Ιπποκράτης «Declare the past, diagnose the present, foretell the future» ήταν, είναι η βάση για μία δημοσίευση που αφορούσε το consultation στις λοιμόξεις δύο μισή χρόνια μετά και παραπάνω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ εμπεριστατωμένη και έτσι γλαφυρή ομιλία και μέσα στο χρόνο και εσείς και η κυρία Γενισιώτη. Και έτσι έχουμε χρόνο για ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Κοτσάκη για την εξαιρετική ομιλία. Και πράγματι έτσι έχουν τα πράγματα. Ε, δεν θα πρέπει να χορηγούμε αντιβίωση με το πρώτο σύμπτωμα. Ε, όμως η αλήθεια είναι ότι μας πιέζουν πάρα πολύ και οι ασθενείς μας. Πολλές φορές έρχονται στο ιατρείο με μια απλή διάρκεια πρόσφατης έναρξης, δηλαδή από το προηγούμενο βράδυ, και μας πιέζουν, δώσε μου κάτι γιατρέ, έστω μια ρηφαξιμίνη. Έχουν μάθει και τη ρηφαξιμίνη να τη χορηγούν τώρα και οι γενικοί γιατροί. Το ίδιο έχω ακούσει και από τους γενικούς γιατρούς, ότι οι ασθενείς πηγαίνουν και τους απαιτούν κατά κάποιο τρόπο, γιατί πλέον δεν μπορούν και μόνοι τους να τα πάρουν από το φαρμακείο. Θέλουν κάποια συνταγή γιατρού. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω και αν μπορείτε να μας πείτε πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαχείριση μια γαστρεντερίτιδα, που είναι το πιο σύνηθε, το τελευταίο διάστημα δηλαδή, εγώ αυτό που κάνω είναι του δίνω μια γενική άματο να δω αν είναι μικροβιακή ή ιογενού αιτιολογία. Τουλάχιστον να ξέρω εάν τυχόν επιμείνουν τα συμπτώματα για πάνω από 4, 5, 6 μέρε, να σκεφτώ μετά και το ενδεχόμενο να χορηγήσω κάποιο αντιβιωτικό. Γιατί και η ρηφαξιμίνη ακόμη γνωρίζουμε ότι, αν χορηγηθεί σε ασθενή μέγα τρεντερίτητα, μπορεί να σου αυξήσει τον κίνδυνο post-infectious irritable bowel syndrome και δεν συμμαζεύεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σα. Αυτό το σχόλιο για τη ρηφαξιμίνη με, με γύρισε πίσω, αφού έχουμε λίγο χρόνο, όταν έκανα αγροτικό στον πύργο ήταν δέκα χρόνια πριν, είχε πρώτο κυκλοφορήσει η ριφαξιμίνη και σαν αγροτική γιατρό έκανε επίγοντα τον πύργο. Υπήρχε λοιπόν μια επιδημία γαστρεντερίτιδα τότε στον πύργο. Ερχόντουσαν ορδέε, βάζαμε ορού σε ένα χαμό. Και θυμάμαι ότι έχει έρθει ο ειδικευόμενο που εφημέρευε για να με επιβλέψει και μου λέει τι έχουμε εδώ, είναι σταγμένη, τα δέκα φορεία, όλη η γαστρεντερίτιδα, όλοι ο ρός, και μου λέει λοιπόν κοτσάκι. Ριφακόλ, 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 ριφακόλ και σπίτι του. Λοιπόν, ε, καταλαβαίνω τον ασθενή που πιέζει. Ε, σίγουρα το έχουμε ζήσει, Εδώ το ζούμε και, στα, και, στα, και, στο, και στο ίδιο το νοσοκομείο. Με γιατί, γιατί νοσηλεύεται, αφού δεν παίρνει αντιβίωση. Λοιπόν, ε, εντάξει, νομίζω ότι είναι προφανές ότι ο ασθενής που είναι νέος, που δεν έχει προβλήματα υγείας, που είναι 30 χρονών, που είναι 40 χρονών, που δεν έχει πυρετό, που έχει απλά μια διάρρεια που να επιμείνει, μπορείτε να κάνετε μια γενική αίματος, θα έλεγα, Εντάξει περισσότερο για να καθησυχαστεί ο ίδιος, δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Αν όμως όντως επιμένουν τα συμπτώματα πάνω από μία εβδομάδα ή αν έχει ο ασθενής πυρετό, εντάξει δεν μιλάω φυσικά για τον ασθενή που μπορεί να παίρνει με τη φορμίνη που πρέπει να τη διακόψει, που μπορεί να είναι η για... προφανώς Προφανώ δεν μιλάτε για τους ασθενεί που δεν θα πιει το νερό και θα αφιδατωθεί, που θα έχει πυρετό. Ε είναι τελείω διαφορετικό το workout. Εντάξει, εγώ αν επιμένουν τα συμπτώματα μετά από 7 μέρε και, παρα... και είναι έντονο το. Ο ασθενή δεν θα ήμουν αρνητική σε ένα short course αντιμικροβιακή αγωγή. Δεν ξέρω τι έχει να πει και η κυρία Καβαθάκη ο κύριος Παπαδόπουλος. Αν και νομίζω ότι και συμπτωματικά είναι κάτι που θα υφεθεί. Θα συμφωνούσα, κύριε Κοτσάκη, μαζί σας. Ε, και θα ήθελα εδώ, πέρα από το να σας ευχαριστήσω για την πολύ γλαφυρή παρουσίαση, ε, να πω ότι συνδέσατε την αγωνία του παίκτη που είμαστε όλοι στην αρχή, ότι ο άρρωστος μου μπορεί να πεθάνει, μπορεί να αντιμετωπίζω κάποια σύψη, οπότε εκεί μπορεί να πάμε διαδραστικά, να βάλουμε αντιβιωτικά, και ίσως να πάμε ψηλά, αλλά... Η εμπειρία μας πια και τα καινούρια δεδο, τα δεδομένα, τα επιστημονικά μας λένε ότι τις επόμενες μέρες θα πρέπει να το ξανασκεφτείς. Θέλεις να έχεις τις μοριακές τεχνικές που τόσο ωραία μας είπε η κυρία Γιαννητσιώτη πριν, τις καλλιέργειες, αλλά βασικά την κλινική εικόνα του ασθενού που δεν πρέπει να την ξεχνάμε, δεν είμαστε ασθενεί αυτό και αυτό και αυτό, γιατροί το αυτό και αυτό και αυτό, που μετά θα πρέπει να αποκλιμακώσεις. Να κατεβάσεις τα αντιβιωτικά, πιθανότατα να μειώσει το χρόνο χορήγηση για να κρατήσει το μικροβίωμα ζωντανό και πολύ σύνθετο. Ευχαριστώ. Ε, τίποτα συγχαρητήρια για την ομιλία εξαιρετική. Σχετικά με το σχόλιο σας, νομίζω ότι μία καμπάνια για να πιστεί το κοινό τι θα μπορούσε να πάθει με τη ριφαξιμίνη, αυτό που είπατε, το infectious irritable syndrome, αυτά δεν είναι γνωστά. Νομίζω ότι θα έκανε πάρα πολύ καλό. Αντίστοιχε ενέργειε που κάναμε εμεί με τα αντιβιωτικά στην κοινότητα, στις στοχευμένε δράσει και σαν ελληνική εταιρεία είδαμε ότι κάτι κάνουν. Πε, 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 κάτι θα μείνει. Δεν είναι γνωστό. Και ο άλλο υποφέρει και θέλει λύση. Και αν δεν το δώσετε εσεί, θα πάει στο, στον παραδίπλα και δεν θα ξανάρθει και σε εσά ποτέ. Αυτό. Αν μου επιτρέπετε. Ήδη ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία έχει θέσει το ζήτημα της αντιμικροβιακής αντοχής που προκύπτει από την στη χρήση αντιβιωτικών σαν, το νούμερο, τη νούμερο ένα απειλή, πιο πολύ και από τη σύψη. Γιατί ακριβώ στο μέλλον αυτό θα θέσει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη όταν η πολυαντοχή κατακυριεύσει. Επίση, τα αντιβιωτικά, άμα δίδονται αλόγιστα και χωρί λόγο, ξέρουμε ότι όσον αφορά το μικροβίωμα, μια που βρισκόμαστε σε αυτό το συνέδριο, αλλάζουν το μικροβίωμα πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή, σε ελάχιστε μέρε, συχνά λιγότερο από τρει με τέσσερι μέρε, και δεν ξέρουμε ακόμα την απότερη επίδραση όλων αυτών. Σε μια μελέτη στο Annals of Internal Medicine πριν πολλά χρόνια, είχε δειχθεί ότι στι λοιμώξει του ανώτερου αναπνευστικού μπορεί να γίνει Ασφαλή μείωση τη χρήση αντιβιωτικών κατά 80%, που δείχνει ακριβώ τι γίνεται στην κοινότητα. Ο, ε, ο, ο ΕΚΟΧΑ υπάρχει στα νοσοκομεία, έχει αρχίσει, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο στην κοινότητα. Εγώ θα ονόμαζα την ΕΚΟΧΑ σαν ομάδα ελέγχου καταπολέμηση τη οργιαστική χρήση των, των αντιβιωτικών. Διότι περί τούτου πρόκειται και η χρήση αυτή δημιουργείται λεγόμενο collateral damage. Δηλαδή, βλάβει στο μικροβίωμα σε συνδυασμό με την αντοχή στα αντιβιωτικά. Αυτό ήθελα να σας πω. Αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.